Εδώ είμαστε και βεβαίως έχει πάρει μέρη η Μαρία Πετρούτσου για την αθλητική μας ενημέρωση. Μαρία, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Και με έναν προσκεκλημένο, μια νέα μεταγραφή του Όφη για την Α1, για τη Volley League. Είχαμε άνοδο. Καταστρώνει σιγά σιγά η ομάδα του Όφη τα σχέδιά της και νομίζω είναι ένας από τους μεταγραφικούς στόχους που έγινε πραγματικότητα. Έτσι, ο Γιάννης Ρουμελιωτάκης. Ακριβώς έτσι. Καλώς και επιστρέφει. Καλώς ήρθες, Γιάννη. Εγώ στον Ενικό θα του μιλάω. Νομίζω στον Ενικό θα του μιλήσω κι εγώ, γιατί θα πω μετά την ιστορία από που γνωριζόμαστε με τον Γιάννη. Τα λέγατε προηγουμένως. Γιάννη, λοιπόν, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, καθώς Ηρακλειώτης είσαι για όσους δεν γνωρίζουν, και έτσι μετά από μια μεγάλη και σημαντική πορεία στην Volley League, επιστρέφει σε γνώριμα λιμέρια. Ναι. Επιστρέφει για τον Όφη, δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, μετά από μια θητεία 11 ετών εκτός Κρήτης, στα σαλόνια της Volley League, πήρα την απόφαση να έρθω στο νησί μου. Με σκοπό να βοηθήσω και εγώ στην υλοποίηση των στόχων του Όφη. Μια ομάδα που ανέβηκε κατηγορία, αν δεν κάνω λάθος, είναι πρώτη φορά στην ιστορία του Όφη που ανεβαίνει στην Volley League. Πήρα αυτή την απόφαση γιατί είδα ότι από πίσω υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε αυτό το άθλημα, αγαπάνε το βόλεϊ, αγαπάνε τον Όφη και θέλουν να κάνουν μια προσπάθεια στο μέλλον να εδραιωθεί στα σαλόνια της Volley League και θέλω να συνδράμω και εγώ σε αυτή την προσπάθεια και έγινε ακόμα πιο εύκολη διαδικασία για μένα το να πάρω την απόφαση να γυρίσω, κάτι που ήθελα κιόλας, και θα κάνω τα δύνατα δυνατά να Όφη να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Να βοηθήσει. Να πούμε για τον κόσμο που ενδεχομένως δεν ξέρει ότι ο Γιάννης ξεκίνησε ελευθέρη από τη ΓΕΗ, στη συνέχεια πήγε στην Άθλεση και μετά βέβαια πήρε την Ανιούσα, Πανελλήνιο, Καρδίτσα, ΑΕΚ με την οποία κατέκτησε και το Link Cup, και Κηφισιά Ολυμπιακό με τον οποίο πήρε πρωτάθλημα, κύπελο, δύο League Cup. Μπράβο. Φέτος ήταν στην Κηφισιά για να έρθει στον Όφη. Ένας παίκτης δηλαδή με πολύ μεγάλη εμπειρία που έχει αποκομίσει από αυτή τη διαδρομή, οπότε σίγουρα έχεις να προσφέρεις πολλά στην ομάδα του Όφη. Εντάξει, έχω μια αλφα εμπειρία πάνω στο χώρο, πάνω στην κατηγορία. Σίγουρα θα υπάρξουν αθλητές ανάλογης πορείας, ανάλογα βιογραφικών, που θα βοηθήσουν και θα συνδράμουν και αυτοί στην προσπάθεια του Όφη. Εντάξει, σίγουρα μια νεοφώτιστη ομάδα όπως είναι ο Όφη. Στην αρχή θα έχει σαν στόχο μια παραμονή οτιδήποτε. Εμένα η φιλοσοφία μου λέει ότι μέσα από τη δουλειά και μέσα από την προσπάθεια και μέσα από την ομαδικότητα, όπως το λέει και το όνομα της ομάδα, μπορούν να καταφέρουν πολλά πράγματα. Δεν έχει να κάνει η μονάδα, έχει να κάνει η ομάδα. Το βόλεϊ είναι κατεξοχήν ομαδικό άθλημα. Χρειάζεται μεγάλη συνεργασία και αν υπάρξει αυτή η συνεργασία, νομίζω ότι μπορεί να καταφέρει πολύ περισσότερο από ό,τι θα ήθελε μια ομάδα σε τον Όφη. Γιάννη, έχοντας εσύ έτσι αυτό το σημαντικό βιογραφικό, φαντάζομαι ότι για να έρθεις, να αποφασίσεις να έρθεις εδώ αγωνιζόμενος στη Volley League, σημαίνει ότι πιστεύεις αρκετά στην προσπάθεια που γίνεται φέτος στον Όφη. Ναι, εξ αρχής έκανα μια κουβέντα εγώ με τους διοικούντες, είχε τον κύριο Δαντάλη, και κατάλαβα ότι έχουν σαν στόχο να εδραιωθούν στην κατηγορία, να παραμείνουν όσα περισσότερα χρόνια μπορούν και όχι να κάνουν μια απέλπιδα προσπάθεια και να τα παρατήσουν. Αυτό ήταν το κίνητρο για μένα, να βοηθήσω σε όλο αυτό το κομμάτι και να έρθω να παίξω για να αγωνιστώ για τον Όφη, και πόσο μάλλον από τη στιγμή που είναι και στο νησί μου, που ήθελα να γυρίσω για τόσο πολύ, θα είμαι και κοντά στην οικογένειά μου, και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε, Λευτέρη, ότι ο Όφη έχει μπει έτσι πολύ δυνατά σε ό,τι αφορά τη μεταγραφική διαδικασία. Εκτός από τον Γιάννη απέκτησε... Τα λέγαμε και με τον προπονητή προχθές, εντωμεταξύ, και νομίζω υπάρχουν οι καλύτεροι ιονοί για τη νέα σεζόν. Ακριβώς. Ξεκινάει δυναμικά η ομάδα του Όφη. Ακριβώς έτσι. Εκτός από τον Γιάννη, έχει αποκτήσει τον Δημήτρη Γκαρά και τρεις ξένους. Το Μαυροβούνιο, τον Μίλος Κούλαφιτς, τον Ουκρανό τον Δημήτρη Στοροζίλοφ και τον Κολομβιανό μόλις χθες τον Κέβιν Καραμπαλή. Και φαντάζομαι ότι και εσά. Ως παίκτης υπάρχει ικανοποίηση όταν βλέπετε ότι τόσο στοχευμένα πορεύεται η ομάδα σε αυτή την προσπάθεια. Ναι. Αυτό όλα τα ονόματα που ανέφερες προηγουμένως δείχνουν ότι η ομάδα θα στελεχοποιηθεί από άτομα που έχουν καλή εμπειρία, είναι πολύ καλά τα βιογραφικά τους, όπως και ο Έλληνας ο Δημήτρης Γκαράς, που είναι μέλος της εθνικής ομάδας, έχουν παίξει και μαζί στην εθνική ομάδα. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, όπως και τα άλλα παιδιά έχουν βιογραφικό α-α. Και η μαγιά η περσινή των παιδιών. Ναι, έτσι. Και κάποια κομμάτια από περσινά. Πιστεύω όλο αυτό, αν θα δέσει, θα πάει πάρα πολύ καλά η ομάδα.
Αισιόδοξα λοιπόν τα μηνύματα. Και πίσω από όλο αυτό, όπως είπες και εσύ πριν, υπάρχει ένας άνθρωπος, ο Γιάννης ο Δανδάλης, ο οποίος και το αγαπάει πολύ το άθλημα και το γνωρίζει πολύ. Ναι. Οπότε ήρθε τώρα ο χρόνος, ούτως ώστε όλο αυτό να βγει και μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Ναι, εντάξει, ο κύριος Γιάννης Δανδάλης, καταρχήν να του δώσουμε και συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνει τόσα χρόνια. Σωστά. Είναι πολλά χρόνια στο χώρο, στον όφι και στο βόλεϊ. Και μετά από μια προσπάθεια που έκανε να ανέβει κατηγορία, οι κόποι του δικαιώθηκαν και ανέβηκε στην Βόλεϊ Λιγκ. Και η αλήθεια είναι ότι όσες φορές τον έχω δει, βλέπω ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και αυτό δείχνει ένα σημάδι θετικό, γιατί δείχνει έναν άνθρωπο να θέλει να δώσει κι άλλα. Σωστή. Πέρα από τόσα που έχει δώσει, είναι ένας άνθρωπος που θέλει να δώσει κι άλλα, ακόμα περισσότερα για την ομάδα του Όφη. Να την στηρίξει. Τον Δημήτρη Σλατιλίδη τον γνώριζες από πριν, είχατε βρεθεί κάπου και κάποια άλλα παιδιά? Τον ήξερα μέσα από το βόλεϊ, τον είχα προλάβει σαν παίχτης που είχε έρθει στην ομάδα του Όφη. Δεν έχουμε συνεργαστεί ποτέ με τον κύριο Σλατιλίδη, τον προπονητή του Όφη, αλλά έχω ακούσει καλά λόγια και εντάξει, όλα μέσα από τη δουλειά γίνονται. Πολύ σωστά. Όλοι γνωρίζουμε βόλεϊ, όλοι παίζουμε το ίδιο άθλημα. Αν δουλέψουμε ομαδικά και η προσπάθεια αυτή βγει μες στον αγώνα, θα πάνε όλα καλά. Και βέβαια, Γιάννη, να πούμε ότι πλέον το βόλεϊ του Ηρακλείου περνάει πραγματικά σε άλλο επίπεδο. Το σχολιάζαμε και προηγουμένως ότι το επίπεδο της Βόλεϊ Λιγκ είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες. Ελευθέρη, θα δούμε πραγματικά εντυπωσιακό θέαμα. Και είναι και η δυναμική αυτή που έχει η ομάδα με τον κόσμο, την έδρα της. Οπότε σίγουρα όλο αυτό το κράμα κάτι καλό φτιάχνεται. Όσον αφορά για την έδρα, η αλήθεια είναι εδώ, θέλω να σταθώ και να πω ότι είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντικό να έρχονται οι φιλαθλοί του Όφη στο γήπεδο. Για μας, ουσιαστικά, το έχω πει και άλλες φορές, θα ξαναπώ και άλλη μία, είναι ο 7ος παίχτης. Για μένα προσωπικά, εμένα προσωπικά μου δίνει πολύ μεγάλο κίνητρο όταν βλέπω ανθρώπους απ' έξω να υποστηρίζουν αυτό που κάνουν και να το χαίρονται και να πανηγυρίζουν μαζί μου. Ένθερμους και υποστηρικτές. Ένθερμους, ναι. Και είναι πολύ σημαντικό, τους προσκαλώ ήδη από τώρα, όχι μόνο στα παιχνίδια, ακόμα και στα φιλικά που θα ξεκινήσουν στην αρχή, να έρθουν να δουν την ομάδα, να την υποστηρίξουν και μαζί, όλοι μαζί, να γευτούμε, ας πούμε, κάποιες χαρές μαζί με τον Όφη. Σωστά. Θέλω να μου πεις έτσι από τις επαφές που έχεις και με την υπόλοιπη Ελλάδα, πόσο αντιμετωπίζουν την παρουσία του Όφη φέτος στη Βόλεϊ Λιγκ. Θα γίνει, να πούμε, εδώ και η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Έτσι, το νεοφώτιστο Όφη, λοιπόν, πώς τον βλέπουν οι υπόλοιπες ομάδες? Έχω ακούσει τα καλύτερα, να σου πω την αλήθεια. Προς τα έξω ακούγεται ένα Όφη που θέλει να προσφέρει πολλά. Όλοι αυτοί μου λένε. Όλοι αυτό μου λένε. Ένα Όφη που θέλει να ακουστεί το όνομά του, να εδραιωθεί στη σαλόνια της Βόλεϊ Λιγκ, μια νεοφώτιστη ομάδα. Και μου λένε όλοι ότι θα θέλανε πάρα πολύ να παίξουν σε αυτή την ομάδα. Μόνο και μόνο αυτό φτάνει να δεις ότι είναι μια ομάδα που αφήνει ένα όνομα προς τα πίσω. Και εκπέμπει και η υγεία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι ότι νιώθεις και εσύ τυχερός, αλλά και στις τάξεις του Όφη και αυτοί οι τυχεροί που σε έχουν στο δυναμικό τους, έτσι. Χαίρομαι, ναι, νιώθω πολύ τυχερός. Πέρα από το ότι γύρισα στην πατρίδα μου, στην Κρήτη, που θα είμαι κοντά στην οικογένειά μου, θα έχουν την ευκαιρία να με βλέπουν περισσότερο, γιατί λόγω δουλειάς δεν μπορούσαν τόσες φορές να έρθουν. Και είναι μια εκπληκτική οικογένεια, να προσθέσω εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Για να το λες, Μαρία, θα κάτι είναι. Ξέρω. Κάτι ξέρεις. Και είναι και μεγάλη μου τιμή που με εμπιστεύτηκαν ο κύριος Δανδάλης και ο προπονητής του Όφη, ο κύριος Ζαντλίδης, σε μια θέση που θα πρέπει να δώσω αρκετά. Έτσι. Για να τα καταφέρω. Θες να πεις αυτό το σημείο από που ναι, γνωρίζεστε? Ναι, το κρατάω τόσο. Πρέπει να το πω. Όχι, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι μόλις τον είδες, πες τι είπες. Ο Γιάννης είχε δείξει από μικρό στα δόντια του τις δυνατότητές του, τη δυναμική του σαν παίχτης στο βόλεϊ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εντάξει, εγώ μια περίπτωση που πέρασα από όλους τους χώρους, και από το βόλεϊ και από το ποδόσφαιρο τελικά και από το μπάσκετ. Γι' αυτό γνωρίζουμε πολλούς από τους καλεσμένους που μου φαίνεται. Με τον Γιάννη, λοιπόν, έχουμε παίξει αντίπαλοι στο βόλεϊ, ομάδες σχολικές του Λυκείου τότε, στο 11ο. Πόσα χρόνια πριν. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ. 16 χρόνια. 16-15 χρόνια κάπου εκεί πριν. Και μου είχε κάνει εντύπωση από τότε, επειδή εγώ συγκρατούσα το μοντέλο του παίχτη, πώς παίζει ο κάθε παίχτης, για να μπορέσω και εγώ να κάνω κάτι ανάλογο. Ο Γιάννης, λοιπόν, είχε ένα απίστευτο άλμα.
μου είχε μείνει από τότε. Παρόλο που δεν είχε το ύψος, όχι ότι είναι τίποτα κοντό στο παιδί, όχι, έχουμε το ίδιο ύψος, μπορεί να είναι και λίγο πιο ψηλός, αλλά συγκριτικά με τους συμπαίκτες του ήταν λίγο πιο κοντός. Ωστόσο, στο άλμα του. Η εκρηκτικότητα και το άλμα. Η εκρηκτικότητά του ήταν τέτοια που σου έμενε αυτό το παιδί και έλεγες ότι θα έχει μέλλον. Και να λοιπόν που μετά από 16 χρόνια μιλάμε εδώ στο στούντιο. Η αλήθεια είναι. Εσύ αθλητής, εγώ δημοσιογράφος. Είχαμε χάσει τότε πάντως στο 10ο Λύκειο από το αθλητικό 3-0 σετ, αλλά εντάξει, η εμπειρία ήταν καλή. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι σε αυτό που είπες πάνω. Αν θα παρακολουθήσουμε φέτος πρωτάθλημα, είμαι από τους πιο κοντούς στη θέση που παίζω. Στη θέση του ακραίου. Είμαι από τους πιο κοντούς, αν όχι πιο κοντός. Με ύψος 1,85. Ο Μαυροβούνιος πόσο είναι που πήρατε? 2-4 είναι ψηλή. Αυτός δεν χρειάζεται να κάνει άλμα. 2 μέτρα, δηλαδή εγώ έχω να συναγωνιστώ τέτοια άτομα. 2 μέτρα, 2-4. Αλλά δόξα τω Θεώ είμαι ευλογημένος και μου έδωσε ένα προνόμιο και έχω αυτό το άλμα και καταφέρω να ισοσταθμίσω λίγο το ύψος με το αλλιώς. Δεν ξέρω σε ποια θέση θα έπαιζα ή τι θα έπαιζα ή που θα έπαιζα. Οι περγαμηνές σου νομίζω τα λένε όλα και το βιογραφικό. Ναι, νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του Όφη. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή συνέχεια και σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε και μέσα στην καλή επιτυχία και καλή δύναμη και από μένα, Γιάννη. Και να τα ξαναπούμε στο τέλος της χρονιάς, νομίζω. Τι να πω, με ένα τίτλο. Κάτι τέλος πάντων. Ό,τι καλό που ό,τι καλύτερο για την ομάδα του Όφη στο βολέι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, Μαρία. Πάμε σε σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής.